Καλησπέρα σε όλους. Όπως έχετε παρατηρήσει, σε όλα μου τα βίντεο σας προτρέπω να πειραματιστείτε με το βελονάκι σας, να παίξετε, όπως λέω συχνά. Γιατί θεωρώ ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει σχεδιαστές, δημιουργοί κάποιου καινούριου σχεδίου. Και γι' αυτό το λόγο επέλεξα να σας δείξω σήμερα και την πλέξη του Κάβουρα ή αλλιώς Scrap Stitch, θα το βρείτε πιο πολύ έτσι, που θεωρητικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι όλο λάθος, γιατί ακριβώς πλέκουμε ανάποδα. Η όψη του είναι αυτή που έχει στην τελευταία σειρά. Στην ουσία είναι σαν να στριφογυρίζει η κλωστή μας και τη χρησιμοποιούμε μόνο για την τελευταία σειρά της δημιουργίας μας, γιατί δεν μπορεί να πλεχτεί από πάνω, δεν μας δίνει θηλιές, δεν μας δίνει πατήματα. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Όπως είπαμε, δεν έχει να κάνει με το τι έχω πλέξει στο υπόλοιπο πλεκτό μου. Είναι μόνο για κλείσιμο. Και στην ουσία κάνω άριχτο, αλλά το κάνω ανάποδα. Έχω τελειώσει λοιπόν θεωρητικά το πλεκτό μου. Έχω πάρει ένα στον αέρα και αντί να γυρίσω, το αφήνω όπως είναι και ξεκινάω πηγαίνοντας προς τα πίσω, σαν τον Κάβουρα δηλαδή. Μπαίνω, βγαίνω τραβώντας νήμα, ζετέ και τραβώ και από τα δύο. Πάλι δίπλα. Μπαίνω, βγαίνω τραβώντας νήμα, ζετέ και τραβάω και από τα δύο. Πάλι δίπλα. Μπαίνω, βγαίνω τραβώντας νήμα, ζετέ, τραβάω και από τα δύο. Δηλαδή στην ουσία αντί να πλέκω από δεξιά προς αριστερά έχοντας την αρχή του πλεκτού μου, κάνω ακριβώς το αντίστροφο. Μπαίνω, βγαίνω, ζετέ και τραβάω και από τα δύο. Νάτι και η όψη. Το βλέπετε ότι στην ουσία το κλείνει το πλεκτό μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο για το τέλος, όπως επίσης είναι και μία απόδειξη αυτού που σας είπα, ότι από όλα μπορεί να προκύψει κάποιο πάρα πολύ όμορφο σχέδιο. Οπότε δεν σταματάμε να παίζουμε με το βελονάκι μας. Καλή συνέχεια.